Συνάδελφοι και συναδέλφοι σας αγρότες και κτηνοτρόφοι, εκπρόσωποι των φορέων που σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ και συμπαραστέκεστε στο δίκαιο αγώνα επιβίωσης που δίνει όλος ο Δήμος Αγιάς, γιατί αφορά όλο το Δήμο αυτό που συμβαίνει σήμερα, σε αυτή τη μεγαλειώδη συγκέντρωση που δείχνει την αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε, να κλιμακώσουμε την κινητοποίηση μέχρι το τέλος, μέχρι να δικαιωθούμε, γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή και άλλο δρόμο και θα δικαιωθούμε γιατί έχουμε τη δύναμη να το επιβάλλουμε. Σε αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση που βρισκόμαστε όλοι σήμερα, που είναι δημιούργημα της ενότητάς μας, είναι δημιούργημα του δίκαιου που μας πνίγει, είναι δημιούργημα των αγροτικών συλλόγων, συνεταιρισμών, των φορέων του οργανωμένου αγροτικού κινήματος, αλλά είναι και δημιούργημα του Υπουργείου, της κυβέρνησης, του ΕΛΓΑ, γιατί αυτοί μας έχουν αναγκάσει επανειλημμένα εδώ στην Αγιά να βγαίνουμε στον δρόμο και να διεκδικούμε το αυτονόητο. Που το αυτονόητο είναι ότι ένας Δήμος που έχει χαρακτηριστεί πλημμυρόπληκτος, αντί να πάρει αποζημιώσεις από τον Ντάνιελ, όπως έχουν πάρει όλοι οι πλημμυρόπληκτοι Δήμοι στη Θεσσαλία, δεν έχει πάρει τίποτα, επειδή έτσι το αποφάσισαν 2-3 παράγοντες με την πολιτική κάλυψη του Υπουργείου και της κυβέρνησης. Αυτό είναι το πρόβλημά μας και αυτό το πρόβλημα εμείς δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Καταβολή όλων των ενισχύσεων που αφοράν το 2023, οικολογικά σχήματα και συνδεδεμένες. Αποζημιώσεις για όλους τους πλημμυροπαθείς και κτηνοτρόφους. Ολοκλήρωση διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. Συνεχής ελέγχου στην αγορά για την οθεία στη φέτα και εν ώψη Πάσχα εντατική έλεγχη για τις παράνομες υλινοποιήσεις των αμυερυφείων. Να στελεχωθούν άμεσα όλες οι υπηρεσίες που αφορούν το... Η πρώτη φορά που οι αγρότες της Αγιάς αγανακτισμένοι ξαναβγαίνουν στον δρόμο, γιατί η κοροϊδία της κυβέρνησης έχει πλέον γίνει θέατρο που λέει εδώ ο κόσμος, και εν πάση περιπτώσει διεκδικούμε αυτά που τα αυτονόητα. Δηλαδή, αυτό που πήρε το φίλιο η Ζαγορά κλπ. Γιατί είχαμε τα ίδια ακριβώς προϊόντα στις σχέσεις με τον Ντάνιελ, δεν υλοποιήθηκαν. Μας κοροϊδεύουν. Κάθε φορά που βγαίνουν, μας κοροϊδεύουν. Βεβαίως υπάρχουν και τα ζητήματα του ΕΛΓΑ, που τα πορίσματα ακόμα από τα κεράσια, ένας χρόνος τώρα αρχίζουν να μαζεύουν κεράσια με την ομάδα, δεν έχουν βγει. Περιμένουμε τα πορίσματα, ο κόσμος είναι κατακτισμένος, δεν έχει πετρέλαιο να πάει στο τρακτέρ. Γι' αυτό βλέπετε και στη σημερινή συγκέντρωση είναι τέτοια που δεν έχει ξαναγίνει στην Αγία.